όνειρων την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα, ραγισμένη ψάχνει την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Μήτρα που γέννησες, Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι, και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρίγα και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος ο Δαμιανίδης. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μου για το πρώτο μέρος της εκπομπής έχω τον Κωνσταντίνο τον Ερμέ. Καλημέρα, Κώστα, και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα και έχουμε και πολύ δυνατές και συνεντεύξεις αλλά και σχόλιο. Μεταξύ άλλων, και αν πάνε καλά όλα τα πράγματα σήμερα, η εκπομπή θα έχει αρκετά αποκλειστικά και ένα εξ αυτών, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να αναρωτηθείτε που το θυμήθηκα, αλλά ρε παιδί μου Κώστα, όταν πέφτεις πάνω σε μάρτυρα του Νουρουάν και ψιλοθέλει να μιλήσει, δεν είναι και πάρα πολλοί που έχουν απομείνει. Κατάλαβες. Οπότε μεταξύ άλλων έχω και έναν μάρτυρα από τον Νουρουάν. Το ξέρετε αυτό το χαράβι με τη λουκουμόσκονη. Θα βγει να μιλήσει. Έτσι λέω. Είναι σίγουρο. Έτσι λέω. Τελευταία συνεννόηση αυτή ήταν. Μεταξύ άλλων, ρε παιδί μου, εδώ έτσι. Για να ξεκινήσει καλά εβδομάδα, κατάλαβες.
Έτσι, να τα σπάσουμε λίγο και να τα κάνουμε λιανά εδώ πέρα που δεν ασχολούμαστε με θέματα τη πλάκα. Τσιπλάκα εδώ πέρα, με θέματα τσιπλάκα. Καλημέρα στην Κρήτη. Δεν ασχολούμαστε, ρε παιδιά, με θέματα τσιπλάκα εδώ πέρα στο Focus FM. Θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε και με αυτό. Και ο Θεός μαζί μας. Εμείς ούτως ή άλλως πιστεύουμε στο Θεό. Δεν πρόκειται να το διαπραγματευτούμε αυτό. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε και όλα τι ωραία παλικάρια είμαστε, σαν τα κρύα τα νερά. Βλέπω τον Κώστα σήμερα, μου λέει καλημέρα. Του λέω σε διατροφή είσαι κι εσύ, ε? Μου λέει φαίνεται, λέω φαίνεται, είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στους φίλους οι οποίοι μας έχετε και μας παρακολουθείτε με εικόνα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μηνυματάκια. Εκτός από τα chat που στέλνετε και έχετε ξεκινήσει ήδη τον διάλογο και τις καλημέρες σας, μπορείτε να στέλνετε και στο Viber 6907-483-484. Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία, καλή εκπομπή να έχουμε επίσης σήμερα. Να σταθώ λίγο σε κάτι το οποίο θα το σχολιάσουμε. Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε, έτσι. Δεν πρέπει να μην μπερδεύεστε με το καλοκαίρι. Καλή είναι και η θάλασσα. Θα πάμε, θα κάνουμε μία βουτιά. Κάποιοι μπορεί να κάνουν και δύο, όσο τον παίρνει τον καθένα, όσο παίρνει την κάθε οικογένεια με τον οικονομικό προϋπολογισμό. Δεν ακούστηκε καλά αυτό το όσο τον παίρνει τον καθένα. Δεν είπα όσο τον παίρνει τον καθένα, δεν είπα όσο τον παίρνει ο καθένας, έτσι. Γιατί γίνονται διάφορα gay pride το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα σας πω και για αυτά. Σε γενικές γραμμές καλή η παραλία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να ασκούμε πίεση. Έχουμε μια νίκη μεγάλη στα χέρια μας, την οποία πρέπει να τη διαχειριστούμε. Αναφέρομαι στην πρώτη μπάτσα, στη σφαλιάρα και στην αρχή του τέλους του καθεστώτος του Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται σε αποδρομή, ο οποίος ψάχνει να δει ποια είναι η καρέκλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία θα διεκδικήσει ο Μητσοτάκης για να φύγει από την Ελλάδα. Και μετά θα έρθει κάποιος άλλος βέβαια μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιος είναι αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι με αυτούς δεν αλλάζει η πολιτική. Είτε έχουμε Νέα Δημοκρατία, είτε έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχουμε ΠΑΣΟΚ, είναι ένα και το αυτό. Και για να σας το αποδείξω, σήμερα κιόλας που είναι η συμπλήρωση των 6 χρόνων από την αποφράδα εκείνη η μέρα της υπογραφής της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών, έχω να σας πω ότι ο Τσίπρας μαζί με τον Κοτσιά την υπέγραψαν, ο Μητσοτάκης μαζί με τους δικούς του πρέτορες τη συνεχίζουν περήφανοι. Και το χειρότερο όλων είναι ότι πλέον έχουμε μια ναζιστικής φιλοσοφίας και φασίζουσας νοοτροπίας κυβέρνηση στα Σκόπια, οι οποίοι μας πηγαίνουν πριον ο κορδέλα και εμείς εξακολουθούμε να λέμε η Ελλάδα είναι ισχυρή χώρα και πηγαίνει με το διεθνές δίκαιο. Αν μας γλεντάνε έτσι οι Σκοπιανοί, καταλαβαίνετε τι περιθώριο δίνουμε σε κάτι τύπου σαν τον Ερντογάν να μας γλεντήσουν έτσι όπως πολύ καλά ξέρει ο γείτονας εξ Ανατολών. Γενικότερα έχουμε την ατυχία να μην έχουμε γείτονες πολιτισμένους, δεν είμαστε Λουξεμβούργο, να έχουμε γύρω-γύρω μας πολιτισμένες χώρες, είμαστε Ελλάδα και γύρω-γύρω μας έχουμε χώρες οι οποίες θέλουν να φάνε κομμάτια της ελληνικής σάρκας. Στο Euro, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο γύρισε, να τα πανό και τα μπλουζάκια ωραιότατες κυρίες εξ Αλβανίας, βάζανε μπλουζάκια με τη μεγάλη Αλβανία που έχει Ελλάδα μέσα, ελληνικά εδάφη. Οι Αλβανοί θέλουν κομμάτι από τη σάρκα μας. Οι Σκοπιανοί θέλουν κομμάτι από τη σάρκα μας. Οι Τούρκοι θέλουν, αυτοί και αν θέλουν, κομμάτι από τη σάρκα μας. Μάθανε ότι βγαίνουμε σε παρελάσεις, πλακώσαν όλοι να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και τώρα που είπα για παρελάσεις, δεν μπορεί ρε αδέλφια να δίνετε άδειες για να γίνονται όλα αυτά τα πισωγλέντια σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δεν πρόκειται να ευχαριστώ. Να ξέρετε, δεν πρόκειται να ευχαριστώ. Και δεν θα ευχαριστώ σε κανέναν οι οποίοι μας το παίζουν χριστιανοί και δυστυχώς, δυστυχέστατα, κάνουν απίστευτες και αδιανόητες και στεναχωριέμαι ιδιαίτερα γιατί ήταν και πρώην συναγωνιστές αυτοί οι οποίοι τώρα δηλώνουν υπεύθυνοι τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Δεκανίκη. Εντάξει, λυπάμαι, Δήμο μου, λυπάμαι, πραγματικά στο λέω. Και θα πρέπει να κάνεις διορθωτική δήλωση, διότι αυτή η δήλωση είναι επέσχυντη. Επέσχυντη να λέτε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τη διεξαγωγή του ΛΟΑΤΚΙ, Pride. Αυτό είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Νίκης, Δήμος Ανάσουλας, και θα τον ακούσετε σε λίγο. Αλλά δεν μπορεί εσείς της κυβέρνησης και των Δήμων να δίνετε άδεια και της αστυνομίας, να δίνετε άδειες να γίνονται όλα αυτά τα πισωγλέντια και να μην επιτρέπετε στις παμακεδονικές οργανώσεις που θέλουν να κάνουν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα για τη συμπλήρωση των 6 χρόνων
για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών να τους λέτε ότι απαγορεύεται να κάνετε αυτή τη συγκέντρωση. Αυτό σημαίνει ότι είστε προδότες. Να το κοιτάξετε εσείς οι γαλονάτοι αστυνομικοί. Οι γαλονάτοι. Όχι ότι δεν έχουμε και κουπούκια σε χαμηλότερα κλιμάκια. Σαφέστατα δεν τζουβαλιάζω, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί αστυνομικοί. Αστυνομικοί οι οποίοι έχουν στην καρδούλα τους μέσα, όπως έχουμε όλοι που είμαστε εδώ πέρα, τη γαλανόλευκη. Δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους για θέματα ορθοδοξίας. Και είναι περήφανοι οι οποίοι φορούν το εθνόσημο. Όμως υπάρχουν οι καριερίστες, από εκεί ξεκινάω, οι οποίοι για να έχουν πολλά τα πλάκα τα παράσημα με πολλά τα αστέρια, σκύβουν το κεφάλι. Γίνονται υποτελικοί. Γίνονται γεραπετρίτες. Οσφιοκάμπτες. Θα τους φύγει ο σπόνδυλος. Και λένε όχι, απαγορεύεται να κάνετε συγκέντρωση για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, αλλά επιτρέπεται να κάνετε συγκέντρωση για τους ΛΟΑΤΚΙ. Είναι ντροπή. Και τώρα που πιάσα την αστυνομία, θέλω να ρωτήσω δημόσια. Από τον Focus FM 103,6. Ρωτάω λοιπόν τους γαλονάτους αστυνομικούς εδώ της Θεσσαλονίκης. Σας ρωτάω κύριοι, στα headquarters που λέμε στο χωριό, στα κεντρικά σας, στην αστυνομία σας ρωτάω, ισχύει ότι κόπηκαν οι άδειες των αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη 11 του 9 ημέρου πισωγλεντιού? Οι 9 ημέρες Euro Pride. Όχι αδέλφια μου, όχι ρίτσα μου, δεν είμαστε Σόδωμα και Γόμορα, το έχω ξαναπεί, δεν το παγώ βέβαια, άλλος τα έχει πει, εντάξει, άγιοι άνθρωποι τα έχουν πει αυτά, είμαστε χειρότερα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, δεν είμαστε Σόδωμα και Γόμορα, διότι οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες δεν είχαν Ευαγγέλιο στα χέρια τους, δεν είχαν το manual, δεν είχαν τις οδηγίες χρήσης πώς πρέπει να συμπεριφερθούν βάσει κανόνων. Εμείς τα έχουμε και κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, και δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν είμαστε αναμάρτητοι, δεν είμαστε άγιοι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Στα Σόδωμα και στα Γόμορα δεν ήξεραν. Εμείς που ξέρουμε, κάνουμε αυτά που κάνουμε. Άρα είμαστε 10 φορές χειρότεροι από αυτούς στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και έρχομαι λοιπόν στο ερώτημα προς την αστυνομία. Κόψατε εσείς τις άδειες των αξιωματικών της Ελλάς για να είναι εδώ και να μπορούν να φυλάνε τα παλικάρια που για 9 μέρες, τα παλικάρια αντιλαμβάνεστε πώς, είμαι πάρα πολλά εισαγωγικά, που για 9 μέρες θα ξεδίνουν στη Θεσσαλονίκη. Κόψατε τις άδειες. Ρωτάω, υπάρχει ανάκληση αδειών για τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη το 9 ημέρο, πότε ξεκινάει, 21? 21 με 29 είναι, 21 με 29 Ιουνίου, που πέφτει και πάνω στο Άγιο, στο Άγιο Πνεύμα, 24. 24 είναι το Αγίου Πνεύματος και αυτοί οι Σαρδανάπαλοι από 21 μέχρι 29 θα κάνουν, λέει, Gay Pride. Και ακούστε, επειδή ξέρετε, όχι Gay Pride, Euro Pride, μην το υποβιβάζω, Gay Pride θα γίνουν σε άλλες πόλεις. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, θα γίνει Gay Pride. Εδώ όμως, Θεσσαλονίκη, που είμαστε πολύ του... ξεφαντόμαστε, είμαστε πολύ ερωτική πόλη, θα ξεπουλήσουν στα οπισθοβιθόμετρα, μαθαίνω, κάποιες επιχειρήσεις. Το κάνουμε τώρα βαθμισμένο, κάνουμε το Euro Pride. Το Euro Pride κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το Gay Pride λοιπόν στην Αθήνα το έδωσε άδεια, λέει, ποιος? Ο Δούκας, παιδιά. Ο Δούκας. Δώσε λίγο να ακούσουμε, ακούστε λίγο. Το ρωτάει μια γυναίκα ποιος έδωσε άδεια και μόνο που δεν την έβρισε. Εγώ, λέει, έδωσα άδεια. Και δεν σηκώνω και πολλά πολλά. Ακούστε λίγο απάντηση του Δούκα για την, του Δήμαρχου της Αθήνας, τέλος πάντων, του καινούριου. Έτσι, για να δείτε λίγο ότι αυτός θέλει να είναι, λέει, ο νέος Ανδρουλάκης. Δεν τους κάνει τώρα ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ούτως ή άλλως, εντάξει, είναι μαλακό φαγητό ο άνθρωπος. Θα βάλουν, λέει, το Δούκα. Μια χαρά! Μια χαρά! Δώσε, δώσε. Για τη διοργάνωση του Σαββάτου, κάθε χρόνο γίνεται. Κάθε χρόνο γίνεται. Είχε γίνει και στο Σύνταγμα, είχε γίνει, νομίζω, και πέρσι στην Κοτσιά, γιατί υπήρχε ένα περίπτερο και δεν έγινε στο Σύνταγμα. Στηρίζουμε αυτή την εκδήλωση. Ναι, παραχωρήθηκε λοιπόν ο χώρος. Βέβαια. Θα είμαι και εγώ εκεί και θα μιλήσω. Βέβαια, φυσικά. Από μένα. Από ποιον ήταν, από μένα. Χρόνο. Από μένα. Από Δημάρχου ζητήθηκε υποστήριξη, ναι, και βεβαίως κλειδώσαμε και βεβαίως στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Και βεβαίως. Θα είμαι και εγώ εκεί. Και θα είμαι και εγώ εκεί. Για να μην έχουμε τυχόν θέματα. Τυχόν θέματα να μην έχουμε. Κατάλαβες. Εγώ, λέει, την διοργάνωση του Σαββάτου. Εγώ την έδωσα.
Είναι απόφαση δημάρχου. Ακούω ακόμα τον Δούκα να μιλάει, να ξέρεις. Είναι η απόφαση δημάρχου. Τι είναι ρε εσύ ο Δήμος της Αθήνας. Τσιφλίκι σου είναι. Χωράφι σου είναι. Ποιο ρώτησες. Είναι απόφαση δημάρχου. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Να! Θα είσαι εκεί. Για να μην έχουμε θέματα. Γιατί τι θα κάνεις. Θα μιλήσω λέει. Να! Θα μιλήσεις. Γι' αυτό ρε σε εξέλιξαν. Για να πηγαίνεις και να μιλάς για τα Gay Pride. Τίποτα για το λαθρομεταναστευτικό και την κετοποίηση της Αθήνας θα πεις ρε εσύ δήμαρχε. Θα πεις. Το ρωτάει άλλος, ή άλλη ποιος έδωσε άδεια. Δημοτική σύμβουλος από κάτω. Εγώ λέει. Μόνο που δεν την έδωσε καμιά μπάτσα. Καταλαβαίνετε πόσο λάθος πηγαίνουμε. Και να σας πω κάτι. Άντε εγώ από το Δούκα να το περιμένω. Όλοι το περιμένουμε. Όπως το περιμέναμε και από τον Μπακογιάννη, όπως το περιμένουμε και από το Μητσοτάκη, όπως το περιμένουμε, ρε παιδί μου, και από τη Λιάννα την Κανέλη, όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές, όλοι αυτοί οι ναι σε όλα. Είναι νέκοι. Είναι σε όλα, είναι νέκοι. Αλλά να σου βγαίνει τώρα εκπρόσωπος κόμματος το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως χριστιανικό. Που για μένα, το έχω πει και άλλες φορές, βουλευτήρια και μυστικές τέλος πάντων διαδρομές μέσα σε κόμματα τα οποία λέγονται χριστιανικά και όλα σε αυτοπροσδιορίζονται, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λες και εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Μόνο αυτοί έχουν δικαίωμα. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Να σου βγαίνει το Πασόκ, να σου βγαίνει η Πλεύση Ελευθερίας, να σου βγαίνει ο Τσίπρας, να σου βγαίνει ο Κασελάκης, ο οποίος από τότε που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ είναι αντί να ασχολούμαστε με την ακρίβεια, ασχολούμαστε με τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ. Ένεκα εμφανίσεως Κασελάκη Τάιλερ. Να βγαίνει τώρα εκπρόσωπος του πατριωτικού, πατριωτικού χριστιανικού κατά δήλωσή του κόμματος Νίκη και να κάνει δήλωση ότι είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη διοργάνωση, με τη διεξαγωγή του Gay Pride. Το πιστεύετε αυτό? Επειδή και εγώ δυσκολεύτηκα να το πιστέψω, έψαξα να βρω τη δήλωση του πρώην συνοδοιπόρου και το ξαναλέω και στεναχωριέμαι και δεν ανερώ κοινούς αγώνες που δώσαμε, γιατί τουλάχιστον ο Δήμος ο Θανάσουλας για τις υποχρεωτικότητες έδωσε αγώνες σε αντίθεση με τον αρχηγό του, τον Ατσιό. Ο Δήμος ο Θανάσουλας έδωσε αγώνες για τα εμβόλια, τις υποχρεωτικότητες. Ήταν ο δικηγόρος του ομιλούντος όταν με κάτσανε στο σκαμνί. Αλλά έκτοτε, σε πάρα πολλές προσπάθειες που έκανε έκτοτε να επικοινωνήσω μαζί του, ουδέποτε πήρα απάντηση. Ουδέποτε. Και ξαφνικά τον βλέπω γραφείο τύπου υπεύθυνου επικοινωνίας στη Νίκη. Δικαίωμά του. Όπως είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να κάνει μία δουλειά για να βάλει ένα κομμάτι φαγητό στο τραπέζι της οικογένειάς του. Αλλά δεν μπορείς ρε άνθρωπε, δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και να λες ότι εγώ συμφωνώ με τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου Gay Pride, αρκεί λέει να. Βούτυρο στο ψωμί της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Να το δείτε καλά λίγο αυτό το θέμα εκεί. Στο δήθεν πατριωτικό και χριστιανικό δεκανίκη σας. Δώσε τη δήλωση του Δήμου Θανάσουλα. Ακούστε με λίγο λοιπόν. Εμείς εξηγήσαμε ότι κοινοποιούμε το εξώδικο καλώντας τη διοργανώτρια ΜΚΟ να περιφρουρήσει το Pride και να αποτρέψει τέτοιες πράξεις. Δεν έχουμε αντίθεση στη διεξαγωγή του με την έννοια ότι είναι καθένας έχει δικαίωμα να κάνει από το Σύνταγμα τις συγκεντρώσεις που επιθυμεί. Δεν έχουμε αντίθεση στη διεξαγωγή του. Τελείωσε. Δεν έχω να ακούσω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Ήταν εκεί πέρα η εκπρόσωπος των οικογενειών Ουράνιο Τόξο, η κυρία Μπελιά, στην εκπομπή της καινούριου. Καταρχάς, Δήμο Θανάσουλα, στεναχωριέμαι που σε βλέπω σε αυτό το πάνελ σε τέτοιου είδους εκπομπές. Στεναχωριέμαι. Έτσι. Στεναχωριέμαι. Να βγαίνεις μαζί με άλλους τηλεμαϊντανούς σε αυτές τις εκπομπές. Τηλεμαϊντανούς. Και να ακούω λοιπόν από εκπρόσωπο κόμματος το οποίο πρεσβεύει την Ορθοδοξία να λέει ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τη διεξαγωγή.
Επειδή ξέρω ότι με ακούτε πάρα πολύ από αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως όχι τόσο πολύ, αλλά να, ψηφίσαν αυτό το κόμμα. Νομίζω θα πρέπει να ζητήσετε εξηγήσεις. Γιατί αυτή είναι μια προδοτική στάση. Απέναντι σε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε όλοι μας εδώ πέρα. Να λέω εγώ ότι. Ναι, έχω πρόβλημα, ρε. Δεν πρέπει να διεξάγονται τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Γιατί είναι παράνομες. Όταν μου προσβάλλεις την Ορθοδοξία με τον τρόπο που την προσβάλλεις σε κάθε μία από αυτές τις συγκεντρώσεις, όταν μου προσβάλλεις την οικογένεια με τον τρόπο που ποικιλοτρόπως μου την προσβάλλεις σε κάθε μία από αυτές τις εκδηλώσεις, τότε εγώ δεν μπορώ να αρθρώσω πρόταση και να πω ότι είμαστε εντάξει αρκεί να μην γίνουν έκτροπα. Δεν γίνεται να τα λες αυτά. Δεν γίνεται. Γιατί είναι κόκκινη γραμμή αυτή στην οποία υποχώρησες. Και κάποια στιγμή σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ορίσουμε τις κόκκινες γραμμές μας. Και πλέον να μιλάμε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε δηλαδή, εκτός αν μετανοήσετε, έτσι, η μετάνοια, επειδή χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε, η μετάνοια, η ουσιαστική μετάνοια όμως, όχι η υποκριτική, η ουσιαστική μετάνοια παίζει πάντα. Αλλά να το κάνετε για όλα τα θέματα. Γιατί σαν πολύ εύκολο το έχετε το ψέμα. Λυπάμαι που το λέω. Και δεν σκέφτεστε καλά όταν κάνετε τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Και αποδεικνύεται πόσο υποκριτικά είναι όλα αυτά τα εξώδικα και τρίχες κατσαρές. Όχι ρε. Δεν θα βγείτε σε καμία τέτοια εκπομπή. Θα μου πεις Δαμιανίδη, εσύ αποφασίζεις, όχι δεν αποφασίζω, αλλά εγώ που δεν είμαι βουλευτής, που δεν είμαι εκπρόσωπος κανένας κόμματος, μου έχουν ζητήσει πολλές φορές να πάω σε τέτοιου είδους εκπομπές και από τη συγκεκριμένη έχω δεχτεί πρόσκληση. Και δεν πήγα. Και δεν πήγα. Λοιπόν, και τώρα μιας και είμαι λίγο στα της εκκλησίας, για να πήγε και 32 και πρέπει να πάω παρακάτω γιατί έχω μια πολύ φορτωμένη εκπομπή με θέμα συνεντεύξεων, θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Τώρα που είπα λίγο για τις εκκλησίες και έπιασα λίγο το κομμάτι των εκκλησιών, δεν καταλαβαίνω ρε Σίκωστα, αυτή την καινούργια μόδα. Δίνουνε ιερούς ναούς για να πάνε να γίνουνε κονσέρτα. Έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα σε ιερούς ναούς μπαγλαμάδες τρίχορδους, μπουζούκια εξάχορδα, φαγκότα, κλαρινέτα, πιάνο. Τώρα μουσική λέει κάναμε ένα κονσέρτο. Κονσέρτο επειδή λέει έχει ωραία ακουστική ο ναός. Σώπα ρε φίλε, ο ναός είναι για να κάνεις κονσέρτο? Τι είναι ο ναός, μπουάτ? Τι την έχετε δει? Γιατί καθολικίζετε κατά αυτόν τον τρόπο? Βάλε λίγο να ακούσουμε λίγο. Σε ιερό ναό στην Ηλιούπολη της Αθήνας. Ακούστε λίγο. Αυτό είναι από εκκλησία. Βιολιά, τσέλα, βιολοντσέλα. Παίζουνε λέει Μότσαρτ. Άκου τώρα. Έλα εδώ ρε φίλε. Και τους το λες. Και από κάτω γράφουνε ρε Δαμιανίδη τοξικέ. Άλλη ηλίθια λέξη έτσι. Τοξικός, τοξικός, τοξικός. Ναι. Όλοι είμαστε τοξικοί. Της μόδας. Δεν σου αρέσει λέει το ηχητικό αποτέλεσμα. Ρε τι με νοιάζει, ας πάει στο Μέγαρο Μουσικής να παίξει Μότσαρτ, Βιβάλντι και Πουτσίνι. Γιατί να παίξεις Πουτσίνι μέσα στην εκκλησία δηλαδή? Πουτσίνι ρε, μην κοιτάς παράξενα. Συνθέτης είναι. Πουτσίνι, δεν τον ξέρεις? Ξέρεις τον Πουτσίνι? Να πας στο Euro Pride, να περάσεις και εσύ άμα τον ξέρεις καλά. Όχι νομίζω. Με Πουτσίνι μεγάλωσες. Το ξέρω. Σόλο. Έλα καλό ήταν, σταμάτα. Ήταν ωραίο. Καλό ήταν, καλό. Ευχαριστώ. Σόλο Πουτσίνι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχει σόλο Πουτσίνι, ναι, δεν είναι. Έχει και το. Πώς το λένε, το ορχιστρικό κομμάτι που είναι όλοι μαζί. Έτσι, αλλά έχει και σόλο, πώς να το κάνεις. Ειδικά στο σόλο το Μαξίμου εξειδικεύεται, να ξέρετε. Αλλά ελάτε, πείτε μου λιγάκι τώρα. Τι είναι οι εκκλησίες, τι είναι οι ιεροί ναοί? Μπουάτ, μπουζούκια. Μπαράκια. Αλλά είναι τα καλά του Ελπιδοφόρου αυτά. Το θυμάστε τον Ελπιδοφόρο και στην Αμερική που έκανε στον Ιερό Ναό βραδιά πουρου και είχε πουρα μέσα.
να κάνουμε και μια βραδιά ελληνική, λίγο μπουζουκάκι, λίγο φραγκοσυριανή, κάνα Μητροπάνο, λίγο έλα στον παππού, λίγο έτσι να ανέβουν τα πνεύματα, να κουνηθούν λίγο τα ράσα. Ωραία. Και μετά και λίγο λάτκι. Γιατί όχι. Να βάλουμε ένα πανό έξω από την εκκλησία. Δηλαδή να είναι η ελληνική σημαία, η βυζαντινή σημαία, να βάλουμε και την πολύχρωμη. Πολιτισμένα πράγματα. Εκεί το πάνε, να ξέρεις. Εκεί το πάνε. Δηλαδή και πας να μιλήσεις, μιλάω και μου την πέφτουνε. Ελάτε εδώ είμαι, σας περιμένω, αλήθεια σας λέω. Δεν μπορώ εγώ να σταματήσω να μιλάω όταν βλέπω κάτι το οποίο με προσβάλλει. Με προσβάλλει και ξέρετε, δεν με προσβάλλουν μόνο αυτοί οι οποίοι δίνουν τις εκκλησίες για να τις κάνουν μπουάτ. Για να παίζει μέσα Βιβάλντι, να παίζει Μότσαρτ, Ρέκβιεμ, Μπετόβεν και δεν ξέρω τι άλλο θα παίξει. Δεν με νοιάζει. Αν κάποιοι νομίζουν ότι είναι ταιριαστό να ακούγεται μέσα σε ιερούς ναούς ο κουρέας της Σεβίλης. Ξέρεις αυτό. Ποιο είναι. Πώς πάει. Φίγκαρο. Αυτό. Ντροπή. Εμείς εδώ θα τα λέμε. Και δεν με ενοχλούν μόνο αυτοί. Όταν βλέπω για παράδειγμα το Ζελένσκι να ταραβερίζεται και να χαριεντίζεται και να χασκογελάει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με πιάνει εμετός. Τάση προσέμετο, αναγούλα. Πώς να σας το πω πρωί-πρωί, δευτεριάτικα κιόλας, καλή εβδομάδα. Αναγούλα. Ρε εσύ Βαρθολομαίε, ξέρεις ότι ο Ζελένσκι με τον οποίο συναντήθηκες προχθές έχει βαμμένα τα χέρια του με αίμα εκατοντάδων χιλιάδων χριστιανών Ορθοδόξων. Το γνωρίζεις ρε εσύ, Οικουμενικέ Πατριάρχη, από τα Λίτλ. Γιατί τέτοιος είσαι. Λυπάμαι που το λέω. Γιατί αυτό το οποίο λέω αποτελεί μορφή προς το θεσμό του Οικουμενικού Πατριάρχη. Αλλά ως πρόσωπο ρε φίλε, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ο Ζελένσκι έχει τα χέρια του ματωμένα με αίμα Ορθόδοξων. Με δεκάδων χιλιάδων Ορθοδόξων το αίμα τα έχει βαμμένα ο Ζελένσκι. Και εσύ πας και μιλάς μαζί του. Τι μήπως σου ζήτησε καμία σφαίρα, σου ζήτησε κανένα πύραυλο. Σου ζήτησε κανένα αρματαγωγό. Να συνεισφέρεις κι εσύ. Αυτός με τον οποίον μιλάς, Οικουμενικέ Πατριάρχη Βαρθολομαίε, προχθές, μία μέρα πριν να μιλήσει μαζί σου, Γιάννη μου, ήτανε μαζί με τον Πάπα, όπου ο Πάπας πήγε, παιδιά, άκουσον, πήγε ο Πάπας στη Σύνοδο Κορυφής των G7 για πρώτη φορά στην ιστορία. Η G7 είναι οι ισχυρότερες 7 χώρες οικονομικά στον κόσμο. Και έγινε στην Ιταλία η σύσκεψη αυτή πριν λίγες ημέρες. Λίγο πριν να συναντηθεί δηλαδή με τον Ζελένσκι, ο Βαρθολομαίος. Και πήγε ο Πάπας στη G7 για να μιλήσει, λέει, για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη τον πείραξε τον Ζελένσκι, τον Πάπα. Ο Πάπας, τάτσι μίτσι κότσι, με Ζελένσκι και τους G7 και μία ημέρα καπάκι μετά έρχεται ο Βαρθολομαίος να πάει να συναντήσει τον Ζελένσκι, τον φωνιά των χριστιανών Ορθοδόξων. Βάλε λίγο το απόσπασμα λίγο για να μην λέτε ότι λέω μπαρούφες για τον Πάπα που συνάντησε τους G7. Πάμε! Για πρώτη φορά στα χρονικά, κυρίες και κύριοι, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συμμετέχει στις εργασίες συνόδου των 7 οικονομικά ισχυρότερων χωρών του πλανήτη. Ο Πάπας Φραγκίσκος, που ήταν επίσημος προσκεκλημένος της G7 και της οικοδέσποινας Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε σε μια εκτεταμένη ομιλία για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τονίζει την ανάγκη επιλογές και οι αποφάσεις να λαμβάνονται από τον άνθρωπο. Κάνοντας έκκληση η τεχνητή νοημοσύνη να μην χρησιμοποιηθεί ανεξέλεγκτα στα πολεμικά μέτωπα. Ακριβώς το αντίθετο θα γίνει. Η πρώτη φορά που συμμετέχει, ακριβώς το αντίθετο θα γίνει. Σας λένε ότι δεν θέλουν η τεχνητή νοημοσύνη να μην έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά αυτό θα γίνει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει για τους ισχυρούς, για να κυριαρχήσουν οι ισχυροί. Και μην βλέπετε τώρα που τα χαμδίθεν αρχίζουν και λένε ότι φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί έχουν δει το έργο δεκαετίες μπροστά, εάν έχουμε δεκαετίες μπροστά. Εάν έχουμε δεκαετίες μπροστά μας. Διότι τα πράγματα είναι σε τρομερά ευαίσθητο σημείο. Και θα μείνετε σήμερα στην εκπομπή. Γιατί μεταξύ άλλων θα συζητήσουμε και για αυτά τα οποία έρχονται από τη Ρωσία.
η οποία Ρωσία χτες, η Ζαχάροβα, πέρασε πριονοκορδέλα και τέτοιο ξεφτιλίκι που έκανε στο Μητσοτάκι και στο Δένδια, δεν έχει προηγούμενο. Τους είπε, είναι δυνατό να μην μιλάτε εσείς για τους Έλληνες. Άκου τώρα, βγήκε η Ζαχάροβα να πει στον Δένδια και στο Μητσοτάκι ότι αν δεν έχετε λεφτά να βγάλετε ένα εισιτήριο να έρθετε στη Μαριούπολη να δείτε τι κάνουμε εμείς βρε κουπούκια για τους Έλληνες, να σας βγάλουμε εμείς ένα εισιτήριο να πληρώσετε. Να σας το πληρώσουμε, να έρθετε. Γιατί εμείς εδώ τους βοηθάμε τους Έλληνες, τους Έλληνες που εσείς τους έχετε ξεχασμένους. Ρεζίλι μας έκαναν. Ρεζίλι μας έκαναν. Και την ίδια ώρα λοιπόν που αυτοί μας λένε ότι θα ασχοληθούμε με την τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον, βγαίνει σε μήνυμά του, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το συζητήσουμε και λίγο παρακάτω. Το λέω αυτό και πάω στο διάλειμμα γιατί έχω μια καταγγελία πολύ σοβαρή τώρα από, που έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση του 59χρονου Αμερικανού πολίτη, ο οποίος είναι αγνοούμενος αυτή την ώρα που σας μιλάω στην Αμοργό, στο νησί της Αμοργού. Επικοινώνησε μαζί μου νωρίς σήμερα το πρωί ένας ο κολλητός του τέλος πάντων, πολύ οικείο πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον από την Αμοργό. Και μου ζήτησε να κάνει μια καταγγελία και δεν μπορώ να μην ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Να πω μόνο αυτό, μόνο για να πάω στο διάλειμμα. Ότι έκανε ο Μετβέντεφ, ο νούμερο 2 της Ρωσίας τέλος πάντων, έτσι. Άνθρωπος του Πούτιν. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα. Ο Μετβέντεφ είναι. Όχι ανταυτού, δεν θα το πω γιατί ανταυτού ο Πούτιν δεν έχει. Ο Πούτιν είναι μόνος του. Απλά είναι από τους βασικούς συνδιαμορφωτές της ρωσικής πολιτικής. Έστειλε ένα μήνυμα στο Telegram. Το οποίο όταν το διάβασα, αλήθεια σας λέω, ανατρίχιασα. Και αντιλαμβάνομαι πόσο οριακό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Θα σας το διαβάσω αυτό το μήνυμα, απλά δεν έχω χρόνο να το διαβάσω τώρα, αλλά κρατήστε το. Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά οριακό σημείο. Εξαιρετικά οριακό σημείο. Λοιπόν, όταν λέω οριακό, επί της ουσίας αυτό, για να σας το δώσω έτσι μια περιγραφή να σας κάνω του μηνύματος του Μετβέντεφ, επί της ουσίας ο Μετβέντεφ απευθυνόμενος σε Ρώσους πολίτες σε όλο τον κόσμο, είπε ότι ζημιά σας κάνουνε, τέτοια ζημιά να προκαλέσετε. Αυτό δεν είναι ένας ακήρυκτος πλέον πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος μένεται σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή ακριβώς η Δύση κουνιέται πολύ απέναντι στη ρωσική αρκούδα, η οποία τα έχει τα κοιμιάσει σε υπερθετικό βαθμό με τον δράκο που λέγεται Κίνα, τότε τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να κλιμακωθούν εν ρηπή οφθαλμού. Και αν κλιμακωθούν, που το απεύχομαι, χτύπα ξύλο, όχι τεχνητές νοημοσύνες, όχι κόμματα και παρακόμματα, τρύπες θα ψάχνουν να βρεθούμε. Και οι τρύπες αυτές, όπως λέει το καλό μου το φιλαράκι ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, θα είναι κάπου στις οπές της γης. Θα είναι στην Ανταρκτική θα ψάχνουμε να βρούμε να κρυφτούμε. Για να μην μας βρίσκει η ραδιενέργεια και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και θα επανέλθω πολύ σύντομα σε 2-3 λεπτά και κάντε κοινοποιήσεις γιατί σήμερα και για τον Ουρουάν θα ακούσετε και για αυτά που σας είπα για το μήνυμα του Μετβέντεφ θα ακούσετε και για την παράνοια και τον ιό ΛΟΑΤΚΙ. Αυτή είναι η πανδημία. Η πανδημία δεν ήταν ο COVID. Η πανδημία είναι ο ΛΟΑΤΚΙ ιός. Θα ακούσετε και για το ΛΟΑΤΚΙ ιό και για τον ιό Μαξίμου, έτσι, γιατί και εκεί να δείτε τι ιούς έχουμε μέσα στο Μαξίμου. Θα ακούσετε και για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών που έχουμε 6 χρόνια από τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης προδοτικής συμφωνίας και το όχι, την πόρτα που έριξε η αστυνομία στην διοργάνωση της συγκεκριμένης ημερίδας και πάρα πολλά άλλα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Είναι γεμάτη η εκπομπή, είναι γεμάτο το ξεκίνημα. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά εμείς εδώ δεν δίνουμε προτεραιότητα στις παραλίες. Θα πάμε, θα κάνουμε και τη βουτιά μας. Θα πάμε και στο βουνό, αν δεν είστε τη θάλασσα και είστε του βουνού, όσο μπορούμε και όσο μας το επιτρέπει η βενζίνη και οι άλλες υποχρεώσεις που έχουμε και τα ρεύματα τα οποία θα πληρώσουμε. Εμείς εδώ κάνουμε πολιτική. Δεν κάνουμε και δημοσιογραφία. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό. Μιλάμε με γεγονότα και εστιάζουμε στα γεγονότα. Και θα κατακρίνουμε και θα καταδικάσουμε κάθε κακό κείμενο από όπου και αν προέρχεται. Ακόμα και αν προέρχεται μέσα από την οικογένειά μας. Να το ξέρετε αυτό. Για σένα το λέω. Ψάρωσε εγώ, ρε. Πάμε διάλειμμα, ρε. Τίποτα, ρε, δεν έκανε, σε πειράζω. Πάμε. We'll be right back.
Λοιπόν, έλα, δυναμικά ξεκινήσαμε. Έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα, οι προειδοποιήσεις για μηνύσεις και κινήσεις νομικού χαρακτήρα. Εδώ είμαστε, παιδιά, και σας περιμένουμε, να ξέρετε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα οποία λέμε και όχι για αυτά τα οποία θέλετε εσείς να καταλάβετε. Και οτιδήποτε κακό κείμενο έρχεται στην προσοχή μας, εμείς θα το αναδεικνύουμε, να ξέρετε. Όποιοι και αν είστε, ό,τι και αν είστε. Εντάξει. Και είμαστε υπεύθυνοι, ξαναλέω, για αυτά τα οποία λέμε. Και όταν εμείς δεν λέμε ονόματα συγκεκριμένα, δεν μπορείτε εσείς να φαντάζεστε ονόματα ό,τι έχουμε πει. Δεν έχουμε πει. Γι' αυτό λοιπόν μην μπερδεύεστε. Θα έχουμε πολλές εξελίξεις σήμερα στην εκπομπή και πολλές συνεντεύξεις. Είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα, είναι η αλήθεια, και θα πρέπει λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχουμε σε εξέλιξη πάρα πολλά θέματα και σας είπα και θα έχουμε σήμερα επικοινωνία και για την άρνηση της Ελλάς για τη συγκέντρωση για τα 6 χρόνια από την προοδοτική συμφωνία των Πρεσπών και για όλη αυτή την παράνοια που υπάρχει και επικρατεί γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα της κοινότητας της Πολύχρωμης. Και με την οικονομία θα ασχοληθούμε και με την επικινδυνότητα και το πόσο τεντωμένο είναι το σκηνή το οποίο βαδίζουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ρώσο-ουκρανικό μέτωπο, το οποίο αν σκάσει θα μας συμπαρασύρει όλους, αλλά να ξέρετε δεν είναι το μόνο επικίνδυνο, διότι υπάρχει και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, που και εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα και αν ξεκινήσει κάτι εκεί δεν σταματιέται με τίποτα και εκεί φεύγουν εκατέρωθεν πύραυλοι και υπάρχει μεγάλη ένταση. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε λίγο σήμερα την εκπομπή και θα πάω σε ένα θέμα το οποίο δεν έχω συνηθίσει να. Δεν σας έχω συνηθίσει να ασχολούμαστε με τέτοιες υποθέσεις. Απλά επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση, και αναφέρομαι σε μία ακόμα εξαφάνιση η οποία υπάρχει σε έναν αγνοούμενο, ο οποίος βγήκε η είδηση για τον 59χρονο αγνοούμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο οποίος αγνοείται στο νησί της Αμοργού, επικοινώνησε μαζί μου σήμερα νωρίς το πρωί ένας άνθρωπος του φιλικού περιβάλλοντος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είναι ο κύριος Σταύρος Σαντοριναίος, είναι φίλος του αγνοούμενου 59χρονου. Κύριε Σαντοριναίε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν δεν είμαι απλά ένας φίλος του. Είμαι ο φίλος με τον οποίο ήταν διακοπές ο άνθρωπος αυτός στην Αμοργό. Εμείς οι δύο είχαμε έρθει στο νησί της Αμοργού να κάνουμε μαζί διακοπές. Μάλιστα. Είμαι αυτός που έδωσε στην αστυνομία την είδηση ότι αγνοώ το φίλο μου, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Mm-hmm. Ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό έγινε, κύριε Σαντοριναί. Ωραία. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ήσασταν δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είχατε πάει μαζί να κάνετε διακοπές στο συγκεκριμένο ελληνικό νησί. Έγινε η εξαφάνιση του φίλου σας πότε, κύριε Σαντοριναί? Η εξαφάνιση του φίλου μου τη δήλωσα για πρώτη φορά το απόγευμα της Τρίτης, της περασμένης Τρίτης. Ναι. Πριν μια εβδομάδα. Λοιπόν, κατά τις 5 παρά, 4.30 με 5 παρά το απόγευμα, που είχα πια απελπιστεί, διότι δεν έβρισκα το φίλο μου πλέον. Ο φίλος μου ξεκίνησε να κάνει μια πεζοπορία από την περιοχή της Αιγιάλης στην Αμοργό, να κατέβει στα Κατάπολα. Είχαμε έρθει διακοπές στην Αμοργό, μέναμε 2 μέρες τις πρώτες στην Αιγιάλη και 11 του μήνα την Τρίτη θα μεταφερόμασταν σε άλλο ξενοδοχείο, να έρθουμε να μείνουμε στην περιοχή των Καταπόλων. Εκείνος αποφάσισε ότι θέλει να κάνει αυτή τη διαδρομή με τα πόδια. Μάλιστα. Οπότε το πρωί έβαλε τα πράγματά του όλα στο δικό μου το αυτοκίνητο, μου έδωσε και το κλειδί του δωματίου του κτλ. Για να πάω εγώ να κάνω check-out, να πληρώσω το δωμάτιο αργότερα και όλα αυτά. Και με την ησυχία μου εγώ να φύγω, να κατέβω στα Κατάπολα με το αυτοκίνητο. Εγώ δεν μπορώ να τον ακολουθήσω στις πεζοπορίες και τα λοιπά. Έχω πρόβλημα με το πόδι μου, έχω κινητικό πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έφτασα στα Κατάπολα κατά τις 12 η ώρα περίπου, 12 και είχα τακτοποιηθεί και στο δωμάτιό μου και τα λοιπά και του έστειλα το πρώτο μήνυμα ότι έχω φτάσει, μένω στο τάδε ξενοδοχείο και δεν ήξερα ακριβώς, είχα κάνει μια κράτηση εγώ, αλλά δεν ήξερα ακριβώς που είναι το δικό μου δωμάτιο. Το οποίο όλα αυτά τα μηνύματα στο WhatsApp δεν τα έλαβε ποτέ. Ακόμα δεν τα έχει λάβει. Δεν εκείνη την ώρα δεν έδωσα σημασία, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν η ώρα του να έχει φτάσει ακόμα. Μου είχε πει ότι θα φτάσει κατά τις 1 η ώρα
στα Κατάπολα. Ήτανε 5 με 6 ώρες που μου είχε πει ότι θα του πάρει αυτή η διαδρομή. Παρεμπιπτόντως αυτές τις διαδρομές τις ξέρει ο άνθρωπος αυτός. Έχετε 10-15 χρόνια στην Αμοργό. Αυτό ήθελα έχει περπατήσει όλη την Αμοργό. Αυτό ήθελα να δεν ρωτήσω. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνώριζε. Μάλιστα. Και συνήθιζε να κάνει τέτοιου είδους πεζοπορίες. Συνήθιζε να κάνει τέτοιου είδους πεζοπορίες. Έκανε πεζοπορίες συνέχεια και κάθε μέρα. Την προηγούμενη μέρα είχε κάνει πάλι άλλη μια μεγάλη πεζοπορία μόνος του. Μόνος του, γιατί εγώ όπως είπα δεν μπορώ να ναι, δεν ακολουθείτε. Στην περιοχή της Αιγιάλης, από εκείνη την πλευρά, είχε πάει ας πούμε, σε άλλο τμήμα του νησιού, βόρεια ας πούμε. Μάλιστα. Και εκείνη την ημέρα αποφάσισε να κάνει αυτή την πεζοπορία. Όταν εγώ λοιπόν του στείλα τα μηνύματα εκείνη την ώρα 12 και 20, δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Κατά τις 2 και 23 βασικά για την ακρίβεια, το θυμάμαι τώρα γιατί τα έδωσα αναφορά στην αστυνομία. Ήταν η πρώτη φορά που άρχισα να τον παίρνω τηλέφωνο. Τηλέφωνο πια, όχι μήνυμα στο WhatsApp ή κάτι τέτοιο. Ναι. Είχε δύο τηλέφωνα μαζί το άνθρωπος αυτός. Δύο νούμερα. Το αμερικάνικο νούμερο, γιατί εκεί μένει μόνιμα. Αλλά επειδή είναι και Γάλλος υπήκος, έχει και ένα γαλλικό νούμερο. Και γενικότερα το χρησιμοποιεί όταν έρχεται στην Ευρώπη, γιατί έχει roaming με τα data και τα λοιπά, ας πούμε, αυτό το νούμερο. Ναι. Άρχισα να παίρνω λοιπόν και στα δύο τηλέφωνα. Και τα δύο τηλέφωνα πήγαιναν στον τηλεφωνητή. Δεν χτύπησαν ποτέ. Έλεγα, okay, δεν πιάνει εκεί που είναι. Περιμένω λίγο ακόμα. Συνέχισα να παίρνω, δεν, τίποτα, μηδέν επαφή. Κατά τις 3 και λέω, δεν μπορεί, θα έχει κατέβει και θα έχει πάει στο δωμάτιό του και να πάω να τον βρω. Απλά θα ήταν κουρασμένος, εκείνη την ώρα δεν έδωσε σημασία, δεν με πήρε. Ναι. Βγήκα, άρχισα να τον αναζητώ. Εδώ στα Κατάπολα τον γνωρίζουν οι πάντες τον άνθρωπο αυτό. Λέτε ότι έρχεται χρόνια εκεί πέρα. Ναι, έρχεται χρόνια. Ρώτησα κάνα 2-3 ανθρώπους που ξέρω από πέρυσι, γιατί είχαμε έρθει ξανά μαζί διακοπές πέρυσι, ότι τους γνωρίζει. Μου λένε όχι, δεν τον είδαμε. Δεν ξέρανε καν ότι είχαμε έρθει εμείς. Εμείς ήρθαμε με το καράβι στα Κατάπολα την Κυριακή και όπως ήμασταν το αυτοκίνητο μέσα από το καράβι, φύγαμε και πήγαμε κατευθείαν στην Αιγιάλη. Σε άλλη περιοχή, ναι. Δεν τον έχει δει λοιπόν κανείς. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνο στο ξενοδοχείο που έμενε. Να δω αν οι άνθρωποι εκεί τον έχουν δεχτεί και έχει πάει στο δωμάτιό του. Δεν χτύπαγε το τηλέφωνο εκεί στα δωμάτια. Συγγνώμη, δεν απαντούσαν στα δωμάτια. Δεν έχει ρεσεψιόν. Εκεί είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια. Άνθρωποι, αν δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εκεί, δεν είναι εκεί πέρα. Δεν το σήκωνε κανείς. Πήγα μέχρι τα δωμάτια να δω. Δεν έβλεπα κάποιον εκεί γύρω-γύρω. Δεν ήξερα και σε ποιο δωμάτιο πιθανόν θα πήγαινε. Έφυγα, ξαναπήγα προς το λιμάνι, ήταν κάποιοι λιμενικοί εκεί, περιμένανε το καράβι, 3-4 λιμενικοί. Ήταν η πρώτη φορά που είπα σε αυτούς τους λιμενικούς ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη αναφορά που έκανα σε κάποια αρχή, ας πούμε, πιο επίσημη, αλλά χωρίς να έχω κάνει πια ακόμα, συγγνώμη, δήλωση εξαφάνισης. Απλά το ανέφερα στους ανθρώπους. Σου λέω, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, έτσι και έτσι, και έχω ανησυχήσει τώρα. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Πού είναι το αστυνομικό τμήμα, πού μπορώ να απευθυνθώ. Μου είπανε πού είναι το αστυνομικό τμήμα οι άνθρωποι, αλλά μου είπαν εδώ είναι 2-3 αστυνόμοι. Τέτοια ώρα δεν θα είναι κιόλας και κανένας εκεί. Πάρτε τηλέφωνο να δείτε. Συνέχισα να ψάχνω λίγο ξανά παρακάτω εκεί πέρα στο λιμάνι κτλ. Δεν τον είχε δει κανείς. Και έψαξα και βρήκα το κινητό ενός από τους ανθρώπους που έχουν τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τον πήρα τηλέφωνο. Το σήκωσε ο άνθρωπος και με γνώριζε κιόλας. Είχαμε γνωριστεί πέρυσι, γιατί ο φίλος μου Άλμπερτ έμπαινε πάντα σε αυτά τα δωμάτια εκεί πέρα. Και μου λέει, ήρθατε. Λέω, είμαστε εδώ 2 μέρες. Μέναμε στην Αιγιάλη. Δεν ήρθαμε τώρα. Μου λέει, δεν το ήξερα. Όχι, μου λέει, δεν έχει έρθει από εδώ ο Άλμπερτ. Λέω, ρε φίλε, είσαι σίγουρος. Μήπως του είχες πει σε ποιο δωμάτιο είναι. Και έχει πάει και έχει μπει στο δωμάτιο μόνος. Όχι, μου λέει, ούτε ήξερε σε ποιο δωμάτιο, δεν είχαμε συνεννοηθεί ακόμα για κάτι. Σήμερα θα ερχότανε και σήμερα θα του λέγαμε κτλ. Δεν έχω κάποια επικοινωνία μαζί του. Έχω, μου λέει, να μιλήσω πολλές μέρες από τότε που είχε κάνει την κράτηση εδώ και καιρό.
Okay, λοιπόν, εσείς κύριε Σαντορινέ, όταν αποχαιρετιστήκατε για να κάνει την πεζοπορία, διαπιστώσατε κάτι στη συμπεριφορά του? Ήτανε... Όχι. Ήτανε ακμεότατος, ήτανε μια χαρά. Τι και πλέον 59, έχουμε, ναι, και μαρτυρίες. Έχουμε, ναι, μαρτυρίες ότι πήγαινε προς το μονοπάτι που μου είχε πει ότι θα πάει. Κανονικά. Έχουμε κάποια στοιχεία. Είχε πάνω του, ξέρετε, αν είχε πάνω του χρήματα, αν είχε πάνω του περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να... Όχι, περιουσιακά στοιχεία κάτι ιδιαίτερο δεν είχε. Αλλά δεν είναι να του κάνουν επίθεση να τον κλέψουν τώρα εδώ στην Αμοργό. Τι να πω, είναι πολύ τραβηγμένα, ναι, πράγματα. Ναι. Εδώ πέρα δεν έχει. Να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Είναι κατανοητό, ναι, περιγράψατε με λεπτομέρεια. Όχι, να βοηθήσουμε προς σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε. Το νησί είναι υποστελεχωμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμόδιες αρχές. Παρ' όλα αυτά, όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι μου είπατε, οι άνθρωποι του νησιού έχουν υπερβάλει και αυτοί αυτό, προσπαθούν να κάνουν. Οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα, οι ντόπιοι και οι εθελοντές που ενεργοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, και οι 3-4 αστυνομικοί που είναι εδώ, και οι άλλοι 2-3 πυροσβέστες που ήταν εδώ στο νησί, και η ΕΔΟΚ εδώ πέρα της Αμοργού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή, μισή ώρα αφού εγώ είχα πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, αλλά και τους βρήκα και εγώ μόνος μου, γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο Παντελής, όταν κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον πελάτη του, ας πούμε, και φίλο του, άρχισε και εκείνος να παίρνει. Ο Παντελής είναι αυτός ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης των ενοικιαζομένων, έτσι. Μπράβο. Ναι. Και αρχίσαμε ήδη πριν κάνει η αστυνομία, κάνει τις διαδικασίες. Να ψάχνετε κι εσείς. Είχαμε ήδη βρει τους εθελοντές που είναι εδώ και τα λοιπά, ναι, και τους είχαμε ήδη ειδοποιήσει. Ενημερώσει. Του ήρθε ταυτόχρονα και το σήμα κατά την αστυνομία και είχαν ήδη βγει οι άνθρωποι και ψάχνανε. Ωραία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέτε εσείς? Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέτε εσείς ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, μπορώ να το πω? Ναι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη υποστήριξη από εκεί που έπρεπε, από την Αθήνα, από τις ελληνικές υπηρεσίες. Μου είπανε την άλλη μέρα ότι θα στείλουν σκυλιά, ότι θα στάρτουν δυνάμεις κτλ. Ήρθανε κάποιες δυνάμεις, ήρθανε μερικοί πυροσβέστες που οι άνθρωποι όλες τις επόμενες μέρες είχαν βγάλει τα πόδια τους εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ήμουνα όλη μέρα μαζί τους, τους έβλεπα, έχουν ξεποδαριαστεί. Αλλά δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης ήρθε ένα κλιμάκιο αστυνόμων από την Νάξο και την Σύρο για να επιβλέψουν όλο αυτό. Ήρθε ο στρατηγός Νοτίου Αιγαίου κτλ. Αλλά δεν είναι αρκετοί όλοι αυτοί για να κάνουν αυτό που έπρεπε. Εφόσον δεν έχουν έρθει σκυλιά αναζήτησης, ας πούμε, σε ένα νησί το οποίο έχει βλάστηση με τα πουρνάρια και όλα αυτά, και ο άνθρωπος μπορεί να είναι κάπου πεσμένος κάτω, Σαντορινέ, κάτω από ένα βρακάκι, πώς θα τον βρούμε? Κύριε Σαντορινέ, καταρχάς εγώ εύχομαι πραγματικά να τον βρείτε τον άνθρωπο και να είναι καλά στην υγεία του, όσο δύσκολο ακούγεται αυτό, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλές ημέρες. Βέβαια, επειδή την χάνει, να ξέρω πάρα πολύ καλά την ομάδα με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, την Ανούμπις, τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους και στην υπόθεση του Ντεμπόν, αλλά και σε άλλες υποθέσεις με αναζητήσεις αγνοωμένων, πόσο σημαντικά μπορούν να βοηθήσουν. Έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με αυτή την ομάδα, και αν ναι? Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω. Προσέξτε να δείτε, τους λέω κάθε μέρα εδώ στην αστυνομία πού είναι τα σκυλιά, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Μου λέει συνεχώς κάνουμε αίτηση να έρθουν κτλ. Αλλά δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και έψαξα και βρήκαμε και εμείς μόνοι μας. Πέσαμε πάνω σε αυτή την ομάδα. Ψάχναμε και τους βρήκαμε τους ανθρώπους στο ίντερνετ κτλ. Ναι. Με όποιο τρόπο μπορούσαμε κι εμείς. Και μου είπαν ότι ναι, μπορούμε να έρθουμε. Και πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Τους λέω: έχω βρει κάποιους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν. Χρειάζεται ένα χαρτί από εσάς. Μου λένε: OK, να το δούμε. Να το δούμε. Ξανά την άλλη μέρα να το δούμε. Τελικά δεν έγινε κάτι. Την άλλη βραδιά ξαναπροσπαθήσαμε. Τους στείλαμε ξανά αίτηση. Τους το κάναμε κοινοποίηση παντού κτλ. Ότι η διαδικασία είναι απλή και ξέρω εγώ. Μου λένε ότι δεν είναι έτσι, μου λένε από το αστυνομικό τμήμα. Σας είπανε δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες και να σας πω την αλήθεια. Γιατί να τις ξέρετε κιόλας? Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ναι, γιατί να τις ξέρετε, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που με ενδιαφέρει. Τελικά τα σκυλιά τα εκπαιδευμένα θα έρθουνε? Θα έρθουνε. Πότε? Αλλά θα έρθουνε μάλλον αύριο, θα φτάσουν στο νησί. Για να πιάσουν ίσως αύριο το απόγευμα ή μεθαύριο δουλειά, 9-10 μέρες αργότερα. Γιατί? Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Μπορούσε να ήταν ήδη εδώ οι άνθρωποι αυτοί από χτες προχτές. Που τους βρήκα εγώ. Δεν τους βρήκανε, δεν τους φύραν αυτοί. Εγώ τους βρήκα.
και που τον, εφόσον τους βρήκα δεν κάνανε και γρήγορα μια διαδικασία να προχωρήσουμε. Για, μου λέει κολλάμε στα γραφειοκρατικά κτλ. Γιατί, να κολλάμε. Γιατί να κολλάμε. Εδώ κινδυνεύει η ζωή του ανθρώπου, αν ακόμα είναι ζωντανός. Ίσως. Ελπίζουμε κι εμείς. Τώρα πιάνεσαι από μια ελπίδα αυτό. Ναι. Είναι στο νησί και οι συγγενείς, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σαντορινέ. Έχει έρθει ο αδερφός του, η κοπέλα του και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι είναι συνάδελφοι του Άλμπερτ, άκρως εκπαιδευμένοι στο να βρίσκουν ανθρώπους που αγνοούνται, ειδικά μέσω των συστημάτων κινητής τηλεφωνίας κτλ. Που έχει δώσει και εκεί είναι το άλλο μου μεγάλο παράπονο. Δεν έχουμε καμία βοήθεια από αυτό το κομμάτι. Τίποτα απολύτως. Δεν έχουν ανοίξει. Πώς είναι δυνατόν. Οι κεραίες δεν έχουν ανοίξει να σας δώσουν το τελευταίο στίγμα του ανθρώπου. Δεν έχουν ανοίξει τίποτα, δεν έχουν δώσει καμία βοήθεια, δεν έχουν δώσει απολύτως καμία βοήθεια σε αυτό το θέμα. Έχουν πει ότι είναι πρακτικά αυτό που λένε, ότι είναι στην αμοργό. Αυτό το ξέραμε. Αυτό το ξέρατε. Δεν χρειάζεται να μας το πει η ειδική υπηρεσία. Δεν χρειάζομαι την ειδική υπηρεσία να μου δώσει την πληροφορία ότι είναι στην αμοργό. Το γνωρίζω. Εσείς θέλετε συγκεκριμένο στίγμα. Αυτοί έχουν κάνει περισσότερη από δουλειά. Από ποια κεραία. Ξέρω ότι γίνεται. Ναι. Πρέπει να σας πούνε από ποια κεραία πέρασε. Αυτά πλέον η τεχνολογία μπορεί να τα δώσει στα στοιχεία. Και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν χρειάζομαι κάποιον να μου το πει. Είναι η δουλειά μου. Έχω εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Ξέρω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κρύβονται πίσω από την καραμέλα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ. Πιανών προσωπικών δεδομένων μια εβδομάδα τώρα αργότερα που ο αδερφός του είναι εδώ και τους λέμε σας παρακαλούμε κτλ. Και για ποιο λόγο πρέπει να ξεκινήσω τώρα να βρω δικηγόρο, να κάνουμε χαρτιά, να ζητήσουμε εισαγγελική παραγγελία. Γιατί, εδώ μιλάμε, προσπαθούμε να πιαστούμε από την μικρή, από την παραμικρή τρίχα, να πιαστούμε έτσι για να δούμε, να εξαντλήσουμε το όποιο περιθώριο υπάρχει, αν βρεθεί αυτός ο άνθρωπος ζωντανός και έχουμε πέσει πάνω στο κράτος, στο τέρας της γραφειοκρατίας. Πρέπει εγώ να γνωρίζω όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, βέβαια. Πρέπει να κάτσω να κάνω όλο αυτό το πράγμα. Όχι, βέβαια. Και τώρα έχω βάλει δικηγόρους από χτες να ψάξουν, να με ενημερώσουν τι πρέπει να κάνω τελικά για να μπορέσω να βγω από αυτό το γικαίωνα. 7η μέρα αναζήτηση σήμερα. 7η μέρα αναζήτηση. Κύριε Σαντορινέ, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς έχω κάνει και υπέρβαση 5 λεπτά, θα είμαστε σε επικοινωνία. Όχι, προς Θεού. Προς Θεού. Θα πω 5 δευτερόλεπτα μόνο κάτι ακόμα, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι εδώ. Έχουν οι εθελοντές, οι εδώ, οι πυροσβέστες που είναι εδώ, οι αστυνόμοι που είναι εδώ στο νησί και η συντονιστική ομάδα που ήρθε. Ήρθαν σκάφοι από την Πάρο, εθελοντές, διασώστες, ή τα ελικόπτερα που λένε ότι ήρθαν, ότι έχουν λέει στείλει εδώ ελικόπτερα, σκυλιά κτλ. Εθελοντές ήταν το ελικόπτερο. Βρέθηκε και ένας άνθρωπος στην Πάρο και τους έδωσε χρήματα να βάλουν καύσιμα κτλ. Για να έρθει εδώ και δεν ξέρω και ποιος είναι να του πω ευχαριστώ του ανθρώπου. Μάλιστα. Κύριε Σαντορινέ, είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Focus 103,6. Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων με την Τέσποινα την Ποτίτση. Τρέξτε ρε παιδιά λιγάκι τώρα. Τρέξτε. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην έχουν προσπεράσει γρήγορα όλα αυτά τα γραφειοκρατικά. Για να μην πω τώρα για τα σκυλιά της Ανούμπης, έτσι. Που τα έχουν ζητήσει 3 μέρες και ακόμα θα πάνε για να πιάσουν δουλειά μεθαύριο. Που οι άνθρωποι με το που τους το είπαν είναι στάρματα εμπρός στον αγώνα. Σάββατο βράδυ επικοινώνησα με τους ανθρώπους. Σάββατο βράδυ. Θα μπορούσε να είναι ήδη εκεί και να ψάχνουν. Αλλά σιγά σιγά να γίνουν τα πράγματα με τη σειρά. Ζήτω που καήκαμε. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Ποτίτση, επιστρέφω σε